Απεντάχθηκαν όλα τα έργα στην περιφέρεια Πελοποννήσου που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων μέχρι το 2015 και από τότε δεν υπήρξε καμία ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίησή τους. Σε αυτή την απόφαση κατέληξε η ευρύτατη σύσκεψη που έγινε υπό τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα στην Τρίπολη με τη συμμετοχή των 5 χωρικών αντιπεριφερειαρχών και των διευθυντών τεχνικών έργων των 5 περιφερειακών ενωτήτων. Στη σύσκεψη αυτή εξετάστηκαν εκτός από τα έργα του ΠΟΥΔΟΕ και αυτά των κεντρικών αυτοτελών πόρων και εκείνα που χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους. Από τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν μετά τις απεντάξεις θα προταθούν νέα έργα σε κάθε νομό, σημείωσε ο Παναγιώτης Νίκας, προσθέτοντας παράλληλα ότι διαπιστώθηκε πως σε όλες τις περιφερειακές ενότητες υπάρχουν παρκαρισμένα για μελέτες συνολικά περί τα 32 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτές παρουσιάζουν μικρή πρόοδο. Η συγκεκριμένη ενότητα εξετάζεται εξ αρχής, τόνισε ο Περιφερειάρχης, αποκαλύπτοντας ότι η περιφερειακή ενότητα που παρουσίασε την καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ΠΟΥΔΟΕ είναι η Αργολίδα, καθώς έχει απορροφήσει το σύνολο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.